ξέρεις τι γίνεται. Καμιά φορά πιθανόν σε κάποιο πρόσωπο που έχεις βγάλει μέχρι σήμερα ή κάποια αποκάλυψη που έχεις κάνει μέσα από τα ρεπορτάζ ή οτιδήποτε. Να έχεις έρθει και εσύ σε λίγο δύσκολη θέση και να λες μήπως πρέπει να μαλακώσω λίγο από μέσα μου, ξέρεις τώρα, μήπως το πρόσωπο τέλος πάντων που έχω βγάλει εκείνον τον καιρό ή το θέμα. Δεν πρέπει να είμαι τόσο σκληρός και ας το πάω κι εγώ λίγο πιο μαλακά το θέμα ή τέλος πάντων έχουμε νιώσει και λίγο πιθανόν άσχημα για μια ανάλογη ιστορία που έχουμε βγάλει στον αέρα και δεν θέλατε να πάρει τόσο μεγάλη έκταση. Λέω εγώ παράδειγμα. Έχεις αισθανθεί ποτέ έτσι? Αν το τραγούδι λέει όλα αλλάζω γύρω μας και όλα τα ίδια μένω. Και αυτό με ενοχλεί πάρα πολύ. Αλλά σίγουρα δεν υπάρχει άνθρωπος φυσιολογικός να μην αλλάζει. Δηλαδή, να μην μαλακώνει. Τα τελευταία 10 χρόνια κατεβαίνω με το ψαροτούφεκο και δεν μπορώ να χτυπήσω τα ψάρια και τσαντίζομαι. Γιατί ήμουν καλός ψαροτούφεκας. Θα μας πεις και εκεί τα χόμπι σου σε λιγάκι, θα πάμε και εκεί, αλλά... δημιουργείται μια οικολογική συνείδηση η οποία με έχει αγγίξει πάρα πολύ. Κατεβαίνω λοιπόν στο βυθό και προτιμώ να τα παρακολουθώ, να τα βλέπω, να τα απολαμβάνω παρά να γίνω θηρευτής κυνηγός. Πνίγεις λοιπόν στο βάθος στο λοιπόν όμως, όλα λοιπόν, τα αρνητικά στοιχεία θέλουμε να πεις. Θέλω να πω ότι αυτό το στοιχείο της επιθετικότητας δεν υπάρχει στη φύση από την πλευρά μου. Υπάρχει όμως στη δουλειά, στο ρεπορτάζ. Εκεί πρέπει να είσαι θηρευτής, δεν γίνεται διαφορετικά. Mm-hmm. Και πρέπει να κυνηγάς την είδηση και αυτή η είδηση πρέπει να εξυπηρετεί όχι τη δική σου ανέλυξη. Αν αυτό συμβαίνει παράλληλα, παρεμπιπτόντως να ανεβαίνεις και εσύ, καλό είναι, αλλά ο στόχος πρέπει να είναι πάντα ένας, το δημόσιο συμφέρον. Μάκη μου, δεν είναι λίγο δύσκολο όμως, ξέρεις, κάθομαι και σκέφτομαι την απλή λογική τώρα, έτσι. Έχεις μια εφημερίδα. Παράλληλα το πώς μπορείς να τα παντρεύεις αυτά τα δύο, ώστε να μην παρασύρει τη γνώμη ότι μέσα από την εκπομπήσωση προσπαθείς να πουλήσεις ένα θέμα ίσως περισσότερο επειδή το έχεις αποκλειστικότητα και λόγω της εφημερίδας που θα βγάλεις ή έβγαλες. Και πάει λέγοντας, δεν είναι λίγο δύσκολο στο να έχεις εφημερίδα και η εκπομπή που κάνεις τόσα χρόνια, τη ζυγαριά που λέμε. Δύο εφημερίδες, μία ηλεκτρονική και μία στο χαρτί. Mm-hmm. Και η ηλεκτρονική θα φτάσουμε, βεβαίως, να το αναφέρω και αυτό. Μία εκπομπή στο ραδιόφωνο. Εκτός από τις δύο εκπομπές στην τηλεόραση. Όλα αυτά είναι δύσκολο να τα παντρέψεις, εάν το ένα υπηρετεί ή εξυπηρετεί το άλλο. Επειδή όμως μέσα μου ποτέ δεν συνέβη κάτι τέτοιο. Δηλαδή, όταν ήμουν στο γυαλί, είμαι ο άνθρωπος του γυαλιού. Στο μικρόφωνο του μικροφώνου, στο χαρτί του χαρτιού και στο Zoogla.gr της ηλεκτρονικής εφημερίδας. Δεν μπορώ να τα μπερδέψω αυτά τα πράγματα. Είναι σαν μία. Δεν ξέρω αν έχεις παίξει ποδόσφαιρο ποτέ. Βεβαίως. Όταν λίγο πολύ, μπάλα, όλοι από μικρή. Δεν κοιτάς τι χρώμα έχει φανέλα του αντίπαλου. Παίζεις μπάλα και χαίρεσαι την μπάλα εκείνη την ώρα. Χαίρεσαι την αναμέτρηση με αυτόν που έχεις απέναντι. Σωστό, αλλά ξέρεις. Δεν κοιτάς αν είναι του Ολυμπιακού της Μπαρτσελώνα. Ακριβώς, ακριβώς. Ή του. Καμία φορά όμως, επειδή είμαστε άνθρωποι και έχουμε συναισθήματα και βλέπω ένα ευαίσθητο άνθρωπο απέναντι μου. Άρα λοιπόν, καθόλου περίεργο το να επηρεαστεί κάποια στιγμή. Και να παντρευτεί ένα μεταξύ του με το άλλο από τα τρία που κάνουμε. Όχι, δύο το καθένα ζουγλά. Έχει τη δική του γοητεία. Το καθένα έχει τη δική του ομορφιά, τη δική του γοητεία και τη δική του περιπέτεια. Και πρέπει να ζεις το κάθε μέσον στο δικό του ρυθμό, με τη δική του περιπέτεια, με αυτό που σου δίνει και αυτό που του προσφέρεις εσύ. Mm-hmm. Όχι, δεν τα μπέρδεψα ποτέ. Πατέρα, άκουσες τα νέα. Λέγε, τι έγινε πάλι. Νιώθεις κάποιο ιδιαίτερο βάρος που όλα αυτά τα χρόνια πλέον ο κόσμος περιμένει να βρει σε σένα μία γαλήνη να πω, να βρει το δίκιο του, μέσα από τις αποκαλύψεις που κάνεις όλα αυτά τα χρόνια. Νιώθεις μία ιδιαίτερη έτσι βαρύτητα στον κόσμο έξω που σε παρακολουθεί και που σε αγαπάει όλα αυτά τα χρόνια. Θα σου πω κάτι. Δεν λειτουργώ έτσι. Δεν είμαι ο Τριαραφυλόπουλος που λύνει τα προβλήματα του κόσμου. Δεν μπορώ να δω τον Τριαραφυλόπουλο έτσι, γιατί αν τον δω έτσι, καταστράφηκα.
Υπό την έννοια ότι καθημερινά έρχονται χίλιες καταγγελίες, οι οποίες ξεκινάνε από το απλό διαζύγιο, την προσωπική ζωή ενός ανθρώπου που δεν είναι θέμα, μπορεί να αφορά την έρευνα τη δημοσιογραφική, μέχρι τα πιο απίθανα πράγματα. Πρέπει λοιπόν συνεχώς να κάνω delete και να απορρίπτω. Και δεν μπορώ να βλέπω τον Τριαραφυλόπουλος, συγγνώμη, έλλειμμα του κρατικού μηχανισμού, γιατί έτσι θα υπονόμευα τον Τριαραφυλόπουλο. Αυτή είναι η κακή πλευρά της δημοσιογραφίας. Δηλαδή, κάνε μου αυτό γιατί θα φωνάξω τον Τριαραφυλόπουλο. Συμβαίνει. Μπορεί να με τιμά ιδιαίτερα γιατί ο κόσμος με έχει επιλέξει, αλλά εγώ πρέπει να κοιτάζω μόνο το κομμάτι που αφορά στην ενημέρωση και στη δημοσιογραφία και να λειτουργώ έτσι. Δεν μπορώ να εκτελώ συμβόλαια ή να κάνω χατήρια από το πιο μικρό μέχρι το πιο σοβαρό. Γιατί αν έμπαινα σε αυτή τη διαδικασία, δεν θα ήμουν πια ο Τριαραφυλόπουλος που αγαπάει ο κόσμος. Που απορρίπτει ο κόσμος. Mm-hmm. Αν σου λέγανε μέσα από αυτά που έχεις δημιουργήσει, τηλεόραση, ραδιόφωνο, εφημερίδα, ηλεκτρονική εφημερίδα. Τέσσερις κατηγορίες. Και σου λέγανε ότι κάτι έγινε, δεν μπορούμε να έχουμε και τα τέσσερα. Πάρ' το ένα και φύγε. Ποιο από τα τέσσερα θα διάλεγες? Με ποιο περισσότερο έχεις δεθεί συναισθηματικά? Ή τέλος πάντων, για τη συνέχεια μπορεί το όραμά σου να βασίζεται σε κάποιο από τα τέσσερα. Εάν μου έλεγαν πάρε ένα από τα τέσσερα και φύγε, θα άφηνα και τα τέσσερα, θα έπαιρνα τη βάρκα μου και θα φύγω. Θα πήγα να κάνω ένα κτήμα ωραίο, να ζω με τα ζώα μου εκεί, με τη γη και με τη βάρκα μου. Τίποτα άλλο δεν θα ήθελα. Η ζωή είναι μια μικρή παρένθεση και μέσα σε αυτή την παρένθεση πρέπει να χωρέσουν όλα. Δηλαδή η προσφορά, η ζήτηση και η απόλαυση. Είναι εγωιστικό αυτό, αλλά υπάρχει μια ηλικία που πρέπει να πάρεις. Είναι η παιδική, η εφηβική, η νηπιακή, η παιδική, η εφηβική ηλικία. Και υπάρχει και μια ηλικία που υπάρχουν όρια, που πρέπει να αρχίσεις να δίνεις και να παίρνεις. Και υπάρχει και ένα κομμάτι της παρένθεσης που πρέπει να παίρνεις τόσο πολύ λίγα και να δίνεις τόσα πολλά. Δυστυχώς, υπάρχουν μερικά γαϊδούρια που συνεχίζουν συμπεριφερόμενα ως νήπια να παίρνουν μέχρι το τέλος και αυτό είναι το λυπηρό.